Έθνος. Να ο Γιόνδης τώρα. Μπουντόπουλος. Γιόνδης και πάλι σουτάρει. Μπλοκάρει εύκολα ο Αΐτητος. Περίμενε ο, συγγνώμη, ο Στεφανίδης για τον Αΐτο. Περίμενε ο Δελαπόρτας. Εκτελεί ο Δελαπόρτας. Μπίσα. Πάει να ξεφύγει και φεύγει πλάγια. Δεν έχει βγει μπάλα. Να ο Γιόνδης στην περιοχή. Με πλάτη στρώνει για τον Μπουντόπουλο. Το σούτ με τα αριστερό. Η κόντρα. Ευκαιρία. Η φάση δεν τελειώνει. Ο Μπίσα και πάλι. Να το σούτ και διώχνει με το αντίθετο χέρι. Ο Στεφανίδης σε κόρνερ. Εκτελεί με πάρα πολύ φάλτσο. Δεν βγαίνει ο Στεφανίδης. Η κεφαλιά είναι out. Ευκαιρία για τη Ρόδο. Κεφαλιά του Κανταρτζή. Ο Παπαθανασίου. Ο Μπουντόπουλος τελικά πάει. Εκτελεί ο Γιόνδης, βάζει το πόδι, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει και πώς η μπάλα γύρισε προς την εστία. Απλά άπλωσε το πόδι ο Γιόνδης εκεί. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της Ρόδου. Με φάλτσο, η πρώτη κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Μπουντόπουλος ήταν εκεί που πήρε την κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Γλυκιά σέντρα, Γιόνδης μόνος, να το σούτ που γίνεται από κρούι, ενστικτοδός και κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρόδο, η καλύτερη στο παιχνίδι, εδώ ενστικτοδός αρχικά. Απόκρουσε ο τερματοφύλακας, η μπάλα μετά κατέληξε κόρνερ. Ωραία πάσα αμέσως για το Μπουντόπουλο, ο οποίος κάνει μια προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί και παίζει με το Μισελ. Να ο Μισελ στην περιοχή, ευκαιρία, γυρίζει γκολ, 1-0 ο Γιόνδης. Στο 45 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και η Ρόδος ανοίγει το σκορ εδώ στο δημοτικό στάδιο χωρίς να έχει βρει τον καλό της ρυθμό, χωρίς να είναι αυτή που περιμένει και ο φιλάθλος κόσμος. Παρόλα αυτά ανοίγει το σκορ και αυτό έχει σημασία. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Μπουντόπουλος, να το σουτ, δεν έγινε τελικά, ο Γιόνδης κερδίζει την μπάλα, σουτάρει, out είναι. 63ο λεπτό, κόρνερ για τη Ρόδο, πάντα στο 1-0 εδώ στο δημοτικό στάδιο. Εκτελείται πλασαριστά, κεφαλιά, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία. Ο Γιόνδης είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει την κεφαλιά, να το σουτ, Νικολόπουλου, out. Κλασική ευκαιρία με την ωραία στριφτή κεφαλιά του Γιόνδη, μπάλα στο δεξί δοκάρι. Έχασε χωρίς φάουλ, αντεπίθεση, ευκαιρία για αντεπίθεση για τη Ρόδο. Πετάει την μπάλα μπροστά στον Μπουντόπουλο Χατζησάβας. Αυτός πάει με μία να βρει τον Μπίσα. Ο Μπίσα όμως κερδίζει, να η ευκαιρία γυρίζει στην άλλη πλευρά. 2-0, η μπάλα στα δίχτυα από τον Βουργουτζή. Στο 85 η Ρόδος σφραγίζει, επιτρέψτε μου να πω, τη νίκη, γιατί δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια πλέον στο παιχνίδι. Ο Βουργουτζής είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και λυτρώνει κατά κάποιον τρόπο τη Ρόδο. Από εκεί που το σκορ ήταν εύθραυστο,